δεν ανήκουμε σε εκείνους που παρατηρούν τα πράγματα να συμβαίνουν, αλλά σε εκείνους που προκαλούν τα πράγματα να συμβούν. Η συνταγή της επιτυχίας είναι η καλοδουλεμένη και αξιοκρατικά δομημένη ομάδα. Σε αυτά δηλώνει ότι πιστεύει η δύναμη ελπίδας με επικεφαλή στον Γιώργο Τσουρουνάκη, η οποία επιθυμεί να αναδειχθεί νικήτρια στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου και να αλλάξει σελίδα στον Δήμο Ζακύνθο. Μια μέρα στη Ζάκυνθο λοιπόν με τον υποψήφιο δήμαρχο Γιώργο Τσουρουνάκη, από την Ανατολή του Ηλίου στην Πικριδιώτισσα μέχρι το απόγευμα στο κερί. Ποιος είναι ο Γιώργος Τσουρουνάκης, ποιο είναι το όραμά του για τη Ζάκυνθο, πότε μπήκε η αυτοδιοίκηση στη ζωή του, τι σημαίνει για αυτόν Δήμο Ζακύνθου, τα προβλήματα, οι παθογένειες και οι λύσεις, τι μπορεί να προσφέρει. Παιδί μιας αγροτικής οικογένειας από ένα μικρό χωριό των Χανίων. Υπάρχουν δύο πατρίδες. Τη μία μας τη δίνει η μοίρα και είναι το μέρος που γεννιόμαστε. Όμως η δεύτερη είναι αυτή που επιλέγουμε να πορευτούμε και να ζήσουμε. Για μένα η Ζάκυνθος είναι η πατρίδα της καρδιάς μου, μας λέει και προσθέτει. Δεν σταμάτησα να δουλεύω, να διευρύνω ορίζοντες, να ακούω, να δημιουργώ δεκάδες θέσεις εργασίας, να βοηθάω και να σέβομαι. Δεν είμαι άνθρωπος του καναπέ, είμαι ένας ενεργός πολίτης που έχει προσπαθήσει και προσπαθεί πολλά χρόνια τώρα, προσφέροντας και επιστρέφοντας πίσω στην κοινωνία, στον αθλητισμό και στον πολιτισμό του τόπου μας. Δεν χρειάζομαι να πάρω τίποτα, το χρέος όλων μας είναι να αφήσουμε παρακαταθήκες. Δύναμη ελπίδας, δημοτικές εκλογές 2023. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για τον Γιώργο Τσουρουνάκη, να ξέρουμε περισσότερα για τον συνδυασμό σας. Επομένως, κύριε Τσουρουνάκη, πριν φτάσουμε στο πώς καταφέρατε να φτιάξετε τον μεγαλύτερο αυτοδιοικητικό σχηματισμό σήμερα πριν τις εκλογές, να ξεκινήσουμε με κάποια πράγματα για να γνωριστούμε καλύτερα. Από τα παιδικά σας χρόνια, από εκεί να ξεκινήσουμε. Να μάθουμε πώς ήρθε στον Γιώργο Τσουρουνάκη η επιθυμία να ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση. Όλα λίγο πολύ συνδέονται. Οπότε θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για το πώς ξεκίνησε η ζωή σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να πω λίγα λόγια για μένα. Γεννήθηκα σε ένα πολύ μικρό χωριό της Κρήτης. 17 σπίτια όλα και όλα. Το σχολείο ήταν 3 χιλιόμετρα μακριά από το δημοτικό, που έπρεπε να περπατήσω σε ένα χωματόδρομο για να μπορέσω να ξεκινήσω μερικά πράγματα. Στο δημοτικό και μετά στη συνέχεια... Ναι. Στη συνέχεια για το γυμνάσιο έπρεπε να περπατάω περίπου 4 χιλιόμετρα και να παίρνω ένα λεωφορείο να κάνει μία διαδρομή άλλα 9 χιλιόμετρα για να φτάσω στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι φτωχό γενικά. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν πολύ εργατικοί άνθρωποι και κατάφεραν να μας μεγαλώσουν 4 αδέρφια. Εκεί σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την οικογένεια, ζήσαμε την απόλυτη ευτυχία. Δεν υπήρχαν ποτέ καυγάδες, δεν υπήρχαν ποτέ γκρίνιες. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους, πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Και έτσι θεωρώ ότι μεγαλώσαμε με κάποια συναισθήματα που μας ακολουθούν ακόμα και εξακολουθούμε να είμαστε και τα 4 αδέρφια μεταξύ μας πολύ δεμένοι και πολύ αγαπημένοι. Μείνατε στην Κρήτη μέχρι ποια ηλικία? Έμεινα στην Κρήτη μέχρι την ηλικία των 19 χρόνων. Εκεί τελείωσα και μία σχολή τουριστικών επαγγελμάτων. Μην έχοντας πολλά πράγματα να κάνω στην Κρήτη, πήρα το δρόμο της μετανάστευσης, θα έλεγα, και βρέθηκα στην Αθήνα. Στην Αθήνα ξεκίνησα να δουλεύω
σε μια δουλειά που βρήκαμε ένα συγγενή μου σε κάποιο ξενοδοχείο και συγχρόνως παρακολουθούσα οικονομικά σε ένα νυχτερινό σχολείο στον Πειραιά. Εκεί λοιπόν ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο μπήκαν οι πρώτες γνώσεις και η πρώτη επιθυμία για να ασχοληθείτε με το επιχειρήν και με τον τουριστικό κλάδο ή αργεί αυτό ακόμα να έρθει στη ζωή σας? Αυτό ήρθε λίγο μετά, mm-hmm. Λίγα χρόνια μετά γνώρισα τη γυναίκα μου η οποία κατάγεται από την Πάτρα και εκεί κάναμε μια μικρή επιχείρηση, ένα μικρό εστιατόριο. Όμως δεν μου άρεσε και πολύ το αντικείμενο και προσπάθησα να βρω κάτι άλλο. Βρέθηκα λοιπόν στη Ζάκηθο και νίκιασα ένα μικρό ξενοδοχείο, το γνωστό πλάζα στην παραλία της Αγίας Τριάδας και από εκεί ξεκίνησα το επιχειρήν. Ήταν μια δουλειά που μου άρεσε, την είχα γνωρίσει καλά, είχα σπουδάσει τουριστικά και λίγα οικονομικά. Και κάπως έτσι ξεκίνησε πορεία σας εδώ στο νησί, έτσι, της Ζακύνθου. Έτσι. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, ποια χρονολογία ήρθατε περίπου στο νησί της Ζακύνθου? Το 1984. Από το 84 λοιπόν μέχρι σήμερα, τι βλέπετε, επειδή μου είπατε για την περιοχή της Αγίας Τριάδας, επειδή συνολικά το νησί μας στηρίζεται στον τουρισμό, αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν σας προβλημάτιζαν, είδατε την ραγδαία ανάπτυξη, είδατε να υπάρχουν και βελτιώσεις σε κάποιους τομείς αλλά και τεράστια προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται? Επειδή είμαι ενεργός πολίτης και ποτέ δεν ήμουν πολίτης του καναπέ, πάντα παρακολουθούσα τα κοινά όσο μου έμενε χρόνος, γιατί τα πρώτα χρόνια καταλαβαίνετε ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πάντα είχα άποψη και πάντα γνώριζα τα προβλήματα και πάντα προσπαθούσα να ενημερώνομαι για λύσεις επί των προβλημάτων. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στο νησί. Τη δεκαετία του 90 δεν πήγαμε και άσχημα, υπήρξε όμως μια φοβερή ανάπτυξη. Ο τουρισμός ανέβηκε κατακόρυφα χωρίς οι υποδομές να ακολουθήσουν. Και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην κοινωνία και γενικότερα στο νησί. Αυτές οι δύο δεκαετίες, έτσι, που συνδυάζονται και με τον τουρισμό, εσείς παράλληλα πέσατε με τα μούτρα στη δουλειά για να αναπτύξετε τις επιχειρήσεις σας. Παράλληλα όμως δημιουργήσατε και την οικογένειά σας. Επειδή είπαμε ότι γνωριστήκατε με τη σύζυγο, κάνατε το πρώτο σας βήμα στην Πάτρα. Από εκεί και πέρα όμως έχετε και εσείς τώρα δύο παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, και τρία εγγονάκια. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Έχω δύο παιδιά και τρία εγγονάκια. Και βέβαια να σας πω και ένα ευχάριστο, έρχεται και το τέταρτο εγγονάκι. Με το καλό, υπέροχο νέο μέσα από την εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ. Μεγαλώνει λοιπόν η οικογένεια, αλλά υπάρχει και μια έντονη καθημερινότητα για τον Γιώργο Τσουρουνάκη, έτσι, μεταξύ του να παρακολουθείτε το τι γίνεται στις επιχειρήσεις, τα οικονομικά στοιχεία περισσότερο, με τους εργαζόμενους είστε κοντά, δηλαδή πώς κυλάει αυτό το κομμάτι? Να σας πω πρώτα πώς χτίστηκε σιγά σιγά αυτή η επιχείρηση, η οποία δεν είναι και τόσο μεγάλη όσο μπορεί να το φαντάζεται κάποιος, δεν είναι βέβαια και πολύ μικρή. Εντάξει, είναι μια μεσαία επιχείρηση για τα δεδομένα της Ζακύνθου. Είμαι αυτοδημιούργητος, εγώ και η οικογένειά μου είναι γνωστό. Έγινε με μεγάλη προσπάθεια δικιά μου, της γυναίκας μου, δουλεύοντας ατελείωτες ώρες και δουλεύοντας με συνέπεια, εξυπηρετώντας και προσφέροντας καλές υπηρεσίες στους πελάτες μας. Αυτό το αναγνώρισαν και αρκετά τουριστικά γραφεία που βοήθησαν στο χτίσιμο της επιχείρησης, καταλαβαίνετε, με κάποιες προκαταβολές και τέτοια συμφωνίες. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά, επειδή παντρεύτηκα μικρός, ο γιος μου μπήκε πολύ γρήγορα στην επιχείρηση, αφού τελείωσε τις σπουδές του πολιτικές επιστήμες και οικονομικά, άρχισε να δουλεύει και όχι βέβαια και πιο πριν δούλευε σίγουρα στην επιχείρηση, αλλά μετά τις σπουδές του ασχολήθηκε αποκλειστικά με την επιχείρηση. Όπως καταλαβαίνετε, το νέο αίμα και οι νέες ιδέες πάντα δημιουργούν ευκαιρίες, πάντα φέρουν καινούργια πράγματα και
σύγχρονες μεθόδους διοίκησης. Εκεί λοιπόν με την εμπειρία τη δικιά μου και της γυναίκας μου, με τις νέες ιδέες του γιού μου που ήταν ο πρώτος, ο πρωτότοκος, καταφέραμε σιγά σιγά να μεγαλώσουμε την επιχείρηση αυτή που είχα φτάσει εγώ με τη γυναίκα μου σε ένα πολύ καλό επίπεδο, και έτσι είναι μια επιχείρηση χωρίς μεγάλες υποχρεώσεις, είναι μια επιχείρηση που περάσαμε και δύσκολα, όπως τα τελευταία χρόνια η εποχή του κορονοϊού. Υπήρχαν όμως και άλλες εποχές στη Ζάχιδο, όπως ήταν το 2011-2012 με την οικονομική κρίση που όντως πέρασαν όλες οι επιχειρήσεις δύσκολα. Καταφέραμε όμως και σταθήκαμε στα πόδια μας, γιατί δεν είχαμε κάνει μεγάλα ανοίγματα, δεν κάναμε μεγάλη ζωή, δεν κάναμε πολυτελή ζωή και έτσι δεν υπήρχαν μεγάλες υποχρεώσεις και το περάσαμε όλη αυτή την κρίση με αρκετά μεγάλη ευκολία, θα έλεγα. Ήταν πράγματι αρκετές οι κρίσεις και οικονομική. Κάποια στιγμή δοκιμάστηκε και κινδύνευσε και η επιχείρησή σας στο κερί όταν είχε ξεσπάσει μια μεγάλη πυρκαγιά. Μετά κάνατε το μεγάλο βήμα και μια πραγματικά δύσκολη στιγμή στην περίοδο της πανδημίας. Εσείς ήσασταν αυτός που στήριξε το νησί και στο ξενοδοχείο λειτουργήσε ως ξενοδοχείο καραντίνα. Κάποιοι στην αρχή το έβλεπαν και λίγο διστακτικά, όμως φάνηκε πόσο σημαντικό ήταν αυτό εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Το να υπάρχει μια επιχείρηση μέσα σε αυτό το πόλεμο της πανδημίας που εκείνη τη στιγμή κράτησε ένα επίπεδο και υπήρξε ουσιαστικά ένας τρόπος διαχείρισης όλου αυτού, έτσι. Πώς το είχατε σκεφτεί τότε? Υπήρξε όντως ένα μεγάλο πρόβλημα για το νησί. Αν δεν υπήρχε ξενοδοχείο καραντίνας, ο προορισμός δεν άνοιγε, όχι μόνο η Ζάχιδο, όλα τα νησιά. Λοιπόν, εγώ αποφάσισα λόγω θέσης του συγκεκριμένου ξενοδοχείου που βρίσκεται σε ένα σημείο που θα μπορούσαν οι άνθρωποι να απολαμβάνουν λίγο τη φύση και δεν θα ήταν κλεισμένοι μέσα σε τέσσερους τοίχους, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Διέθεσα αυτό το ξενοδοχείο στο Υπουργείο. Το κόστος λειτουργίας του ξενοδοχείου ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Οι τιμές που το Υπουργείο έδινε για τη συγκεκριμένη λειτουργία ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Αυτό όμως δεν παίζει σημασία. Σημασία έχει ότι ο προορισμός άνοιξε χωρίς προβλήματα και οι πελάτες κατάφεραν να φιλοξενηθούν σε ένα περιβάλλον αρκετά ευχάριστο και αρκετά ωραίο, που σημαίνει έφυγαν με καλές εντυπώσεις, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους. Ήταν ένα αναγκαίο στάδιο κιόλας εκείνη την περίοδο και σίγουρα κληθήκατε να αντιμετωπίσετε και δύσκολες καταστάσεις. Υπό την έννοια ότι όταν ένας άνθρωπος έρχεται στο νησί μας για να κάνει τις διακοπές του και ξαφνικά πρέπει να του αλλάξετε αυτό και να του βάλετε κάποιους κανόνες, δεν θα το πήραν και όλοι εύκολα και καλά. Επομένως, είχατε να διαχειριστείτε και αυτό το κομμάτι από την πλευρά των τουριστών, αλλά φυσικά και από τους εργαζόμενούς σας που θα υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις με αυτά που θα έβλεπαν. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τους επισκέπτες του νησιού, γιατί καταλαβαίνετε, κάποιοι άνθρωποι να δουλεύουν 350 μέρες το χρόνο για να έρθουν 2 εβδομάδες ή 1 εβδομάδα διακοπές. Ήταν ένα μεγάλο σοκ για αυτούς την ώρα που έφταναν στο νησί και λίγες ώρες αργότερα ή κάποιες μέρες αργότερα βρισκόντουσαν θετικοί στο COVID, οπότε έπρεπε να πάνε στο ξενοδοχείο καραντίνα και έχαναν τις διακοπές τους. Εκεί φέραμε αρκετές ώρες και ψυχιάτρους για να βοηθήσουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους και υπήρχε και πρόβλημα προσωπικού. Δεν ήταν εύκολο να βρεθεί προσωπικό. Διστάζαν, ειδικά τον πρώτο χρόνο, όλοι οι άνθρωποι ήταν διστακτικοί στο να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Μεγάλη προσπάθεια τα καταφέραμε. Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο ασχολείται και με βοηθάει ο αδερφός μου που έρχεται τα καλοκαίρια. Οπότε καταλαβαίνετε, μαζί με τη γυναίκα του διέθεταν αρκετές ώρες την ημέρα για τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Οπότε υπήρχε ένας σχετικά καλός έλεγχος και ένα καλό αποτέλεσμα. Και μέσα σε όλη αυτή την πορεία, σε όλη αυτή τη διαδρομή που αναφέραμε και νωρίτερα, μας είπατε ότι παρακολουθούσατε και τα προβλήματα, βλέπατε τι γίνεται στο νησί με τις υποδομές. Μπαίνει και η αυτοδιοίκηση στη ζωή σας. Αυτό πότε έγινε, πρώτη φορά, πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τα κοινά?
Με τα κοινά ασχολούμαι αρκετά χρόνια, με συλλόγους, με συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις και δρόμενα στο νησί. Ποτέ δεν ήμουν αρνητικός να προσφέρω τη βοήθειά μου με οποιοδήποτε τρόπο σε αθλητικά σωματεία, σε πολιτιστικούς συλλόγους, στο ποδόσφαιρο, είπαμε, αθλητικά σωματεία και σε ό,τι άλλο χρειάζεται για τα κοινά της Ζακύθου ή σε διάφορες δράσεις εθελοντικές όπως καθαρισμοί δρόμων ή κάποιες μικρές δουλειές που μπορεί να κάνει μια εθελοντική ομάδα σε προβλήματα σε δημόσιους χώρους. Πάντα συμμετείχα σε αυτά και βέβαια ξεκίνησα να συμμετέχω στα δρόμενα στο Δήμο το 2010 που σαν εκπρόσωπος του επαγγελματικού μου συλλόγου βρέθηκα στη ΔΕΙΑΣ. Η συμμετοχή μου στη ΔΕΙΑΣ μου έδωσε το έναυσμα να ασχοληθώ λίγο περισσότερο όσον αφορά το Δήμο και τα δρόμενα μέσα στο Δήμο. Το 2019, στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, μετά από συζητήσεις με διάφορους ανθρώπους, αποφάσισα να κατέβω και να ασχοληθώ στο Δήμο, πολύ πιο ενεργά πλέον, και εξελέγει πρώτος δημοτικός σύμβουλος σε όλο το νησί, από όλους τους συνδυασμούς. Αυτό ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Εκεί είδα ακόμα περισσότερο, κατάλαβα ακόμα καλύτερα τη λειτουργία του Δήμου και αρκετά άλλα πράγματα που με ώθησαν στο να μπω επικεφαλής και να ξεκινήσω όλη αυτή τη διαδικασία και να δώσω στη Ζάκυνθο και στο Ζακυνθινό λαό αυτά, ένα μέρος από αυτά που μου έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια, τα 40 χρόνια που βρίσκομαι στο νησί. Θέλω να πω ότι τα πράγματα μερικές φορές εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά ή να το πω η πολιτική, τα παρουσιάζουμε δύσκολα, τα παρουσιάζουμε ακατόρθωτα, βλέπουμε βουνό μπροστά μας. Δεν είναι έτσι η αλήθεια. Αρκεί να σας πω ότι υπάρχουν 5-10 δήμοι μεγάλοι στην Ελλάδα που έχουν προκόψει. Σε όλους όμως διαφεύγει. Υπάρχουν και 100 ή 150 μικρότεροι δήμοι στην Ελλάδα που έχουν κάνει πολύ μεγάλο έργο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τρόπος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εθνικά προγράμματα, υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, αρκεί κάποιος να φτάσει να τα χρησιμοποιήσει. Δεν γίνεται να χρησιμοποιηθούν έτσι μόνο από τους πολιτικούς. Πρέπει ο Δήμος να στελεχωθεί με τεχνοκράτες, με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε τον τροχό, τον έχουν ανακαλύψει πολλοί άλλοι πριν από μας. Εμείς πάμε μήπως το γυρίσουμε λίγο σε αυτό εδώ το νησί που λέγεται Ζάκυνθος. Μάλιστα. Λοιπόν, μου δώσατε την κατάλληλη νομίζω πάσα για να περάσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να μας πείτε τι ακριβώς έχετε στο νου σας, ποιο είναι το πρόγραμμά σας, ποιοι είναι οι στόχοι σας. Να πάμε όμως και μια όμορφη βόλτα στη Ζάκυνθο για να συναντήσουμε και σημεία που έχουν ενδιαφέρον, σημεία τα οποία αποτελούν και μέρος του προγράμματός σας για να μας μιλήσετε για αυτές τις παρεμβάσεις και το όραμά σας. Δεσμεύεται για μια Ζάκυνθο καθαρή και όμορφη μέσω της επαναθεμελίωσης της ανακύκλωσης στην πηγή με κατάλληλη οργάνωση και παροχή κινήτρων στους πολίτες. Η εξασφάλιση καθημερινής, απρόσκοπης, συστηματικής και πλήρους αποκομιδής όλων των απορριμμάτων είναι ακόμα μια δέσμευση η οποία αποτελεί και ζήτημα ύψης προτεραιότητας για τον συνδυασμό μας αναφέρει. Νερό. Πώς θα δώσει οριστική λύση στα προβλήματα, πώς θα τελειώσει το μαρτύριο της σταγόνας, πώς μπορούν να λυθούν τα προβλήματα στη διαχείριση των λιμάτων. Κύριε
κύριε Τσουρουνάκη, από το 2010 λοιπόν που ξεκινήσατε για πρώτη φορά την ενασχόλησή σας με την αυτοδιοίκηση και τον ενεργό ρόλο που είχατε στην ΔΕΙΑΖ, φτάνουμε στο σήμερα, στο συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας, όπου παρουσιάσατε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και για την ίδρυυση και για την καθαριότητα και για την αποχέτευση. Να ξεκινήσουμε με τον τομέα της ίδρυυσης, όπου ουσιαστικά λέτε ότι μπορεί να σταματήσει το μαρτύριο της σταγόνας που ζουν οι Ζακυνθινοί. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει? Έτσι ακριβώς είναι, μπορεί να γίνει με απλές κινήσεις και απλά να λυθούν μερικά όχι μεγάλα προβλήματα στο κομμάτι που αφορά την ίδρυυση. Αρκεί να σας πω ότι το νησί μας έχει, σε συνδυασμό με τις βροχές που πέφτουν κάθε χρόνο, έχει 10 φορές σε απόθεμα τις ετήσιες ανάγκες των πολιτών της Ζακύνθου και των επισκεπτών. Καταλαβαίνετε ότι λύνεται το πρόβλημα. Θα πω με λίγα λόγια μερικές μικρές επεμβάσεις ή παρεμβάσεις, θα έλεγα, που πρέπει να γίνουν στο σύστημα ίδρυυσης για να λυθεί το πρόβλημα. Ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι πολλές βλάβες που έχουν δημιουργηθεί στο δίκτυο της ΔΕΙΑΣ και χάνονται εκατομμύρια κυβικά νερό. Στη ΔΕΙΑΣ υπάρχουν λίγοι υδραυλικοί, θα πρέπει να επανδρωθεί η ΔΕΙΑΣ με τεχνικούς, με υδραυλικούς βασικά, και θα πρέπει να συνεργαστεί στο ξεκίνημα για τη λύση του προβλήματος η ΔΕΙΑΣ, ίσως και με κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες, για να λυθεί το πρόβλημα των βλαβών άμεσα. Ένα άλλο κομμάτι είναι οι αρκετές γεωτρήσεις που είναι ανενεργές και ενώ έχουν καλής ποιότητας νερό, δεν λειτουργούν για διάφορα, λείπει ένα καλώδιο, μια σωλήνα είναι σπασμένη και μένουν ανενεργές χωρίς κάποιος να κάτσει και να λύσει αυτά τα μικρά προβλήματα. Να γνωρίζετε ότι από το 2018 το ΙΓΜΕ έχει προτείνει για την εξόριξη 11 νέων γεωτρήσεων σε διάφορα σημεία της Ζακύνθου, που μετά από έλεγχο του ΙΓΜΕ, που είναι ο πλέον αρμόδιος φορέας για να μας δώσει λύσεις σε αυτό το κομμάτι, έχουν και ποιοτικό νερό και αρκετές ποσότητες νερού για να καλύψουν το νησί. Πρέπει σε κάθε περίπτωση μερικές γεωτρήσεις του κεριού που βγάζουν υφάλμηρο νερό να σταματήσουν να τις χρησιμοποιούμε, να μείνουν μερικά χρόνια ανενεργές, να εμπλωτιστούν σιγά σιγά με τις βροχές και αυτές μετά από αρκετά χρόνια, όχι 5-6 χρόνια θα έλεγα, θα είναι πλέον και αυτές κατάλληλες για χρήση. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, που είναι έργα μικρά, με όχι πάρα πολλά χρήματα, να το πω έτσι απλά, σε ένα ρέμα από τη μεριά του Βραχίων, όχι από τη μεριά τη δική της θάλασσας, με 2-3 φορτηγά χώμα, που δεν πειράζουμε καθόλου το περιβάλλον, δεν χρειάζεται να τσιμεντάρουμε το νησί μας, και μία ανάποδη γεώτρηση, να το πω έτσι, βοηθάμε το βρόχινο νερό να μην φύγει κατευθείαν στη θάλασσα, να περάσει στον υδροφόρο ορίζοντα και να εμπλουτιστεί. Είναι μικρά έργα, δεν είναι μεγάλα έργα και δεν χρειάζονται και εκατοντάδες. Χρειάζονται σε 15-20 σημεία περίπου να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, διότι όπως έχει γίνει στη Ζάκυνθο, που έχουν γίνει ανθρώπινες παρεμβάσεις σε όλα τα σημεία της Ζακύνθου, έχουν τσιμενταριστεί τεράστιες εκτάσεις γης και εμποδίζουμε με φυσικό τρόπο να γίνει αυτός ο εμπλουτισμός. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τη φύση να γίνει ένας εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα και το πρόβλημα λύνεται. Mm-hmm. Βέβαια, σύμφωνα με τη μελέτη που έκαναν οι υδρογεωλόγοι, για την επόμενη δεκαετία πιθανόν να χρειαστεί να δούμε και το κομμάτι των λιμνοδεξαμενών.
Όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι απαραίτητο, γιατί είναι οι λιμνοδεξαμενές ένα πολύ μεγάλο έργο, όμως δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή στο νησί μας. Και βέβαια χρειάζονται και άλλες παρεβάσεις, να αλλάχτουν πάρα πολλοί υδρομετρητές που άλλοι είναι χαλασμένοι, αλλού βάζουμε παλιούς που και αυτοί είναι χαλασμένοι και ξαναβάζουμε σε έναν που δεν λειτουργεί κανονικά, έναν άλλον που ούτε και αυτό λειτουργεί κανονικά. Μπορούμε να πάμε σε σύγχρονους υδρομετρητές που δεν μπορεί να γίνει και ανθρώπινη παρέβαση και να μην λειτουργήσει ο υδρομετρητής και αμέσως ειδοποιείται το κέντρο της ΔΕΙΑΣ. Και χρειάζονται υδρομετρητές και σε όλες τις γεωτρήσεις και εκεί που καταλήγει το νερό των γεωτρήσεων, που είναι οι δεξαμενές, για να μπορούμε να δούμε τι άντληση κάνουμε και πόσο νερό φτάνει. Καταναλώνεται τελικά, ναι, τα νοικοκυριά και να σας πω ενδεικτικά και σύμφωνα με τη σημερινή Δημοτική Αρχή, ότι αντλούμε περίπου 9 εκατομμύρια κυβικά νερό και στα νοικοκυριά και στα σπίτια μας φτάνουν 3. Είναι κρίμα, γιατί όλα αυτά το πληρώνουμε σε ενέργεια, όλα αυτά τα πληρώνουμε σε κόστος υλικών και μηχανημάτων και να μην έχουμε νερό. Δηλαδή περίπου 5 έως 6 εκατομμύρια κυβικά νερό ετησίως τρέχουν πάλι στους τράφους και στα λαγκάδια και χάνονται ή γυρίζουν πίσω στη θάλασσα. Κοιτάζοντας την πόλη από την Μπόχαλη, έβαλα ένα στόχο για το επόμενο διάστημα στο Δήμο, να καταργήσουμε όλο αυτό το δάσος των πλαστικών δεξαμενών που είναι σε όλες τις ταράτσες στα σπίτια μας. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο αισθητικό, αλλά και στατικό. Όταν σε ένα σπίτι πάνω σε μια ταράτσα βάζεις 2 ή 3 κυβικά νερό, που σημαίνει 2-3 τόνους, καμιά φορά και περισσότερο, είμαστε ένα σεισμογενές νησί και αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στη στατικότητα των κτηρίων. Πιστεύω εμείς σαν Δημοτική Αρχή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε λύσει το πρόβλημα του νερού και να έχει το νησί μόνιμη ροή νερού. Mm-hmm. Να σας πω σε αυτό το σημείο, το πρόβλημα του νερού δεν λύνεται εάν δεν υπάρχει μόνιμη ροή. Άνοιξε, κλείσε, δώσε πίεση, μείωσε την πίεση στο δίκτυο, οι συστολές και οι διαστολές δημιουργούν πάρα πολλές βλάβες στο συγκεκριμένο δίκτυο. Μάλιστα. Και βέβαια θα χρειαστεί οπωσδήποτε αλλαγή του παλιού δικτύου και ειδικά των αμυαντοσωλήνων, που είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα και επικίνδυνο για τον τόπο μας. Ξέρετε κύριε Τσουρνάκη, αυτές τις προτάσεις τις παρουσιάσατε σε ειδικές ημερίδες και για το νερό και για την διαχείριση των απορριμμάτων και για τον τουρισμό. Θα μείνουμε λίγο σε 2 ακόμα ζητήματα τα οποία πραγματικά καίνε τους ακινθινούς. Το ένα έχει να κάνει με την καθαριότητα, όπου κάθε 3 και λίγο έχουμε τα ίδια προβλήματα, είτε έχουν να κάνουν με την αποκομιδή, είτε με τα ζητήματα που παρουσιάζονται πιο έντονα σε τουριστικές περιοχές όπου είναι μεγάλος όγκος των παραγόμενων σκουπιδιών, αλλά και με την αποχέτευση, όπως για παράδειγμα τα γνωστά προβλήματα που έχουμε κάθε καλοκαίρι σε πλάνο της Λιβύης, όπου ξεχυλίζουν τα φρεάτια. Πώς μπορούν αυτά τα δύο πολύ βασικά ζητήματα να λυθούν με λύσεις εφαρμόσιμες? Διότι τα προγράμματα όλοι τα διαβάζουμε προεκλογικά. Το ζήτημα είναι τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να γίνει άμεσα. Όσον αφορά την αποκομιδή, είναι μονόδρομος η ανακύκλωση. Αν δεν στήσουμε ένα σύστημα ανακύκλωσης που να λειτουργεί σωστά, πάμε για ολική καταστροφή σαν νησί. Αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι, σε λίγα χρόνια ο λίβας θα είναι κορεσμένος και θα πρέπει να βρούμε ένα νέο λίβα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θυμόμαστε όλοι το τι έχει γίνει με το λίβα. 2 χειμώνες τα σκουπίδια ήταν στους δρόμους και συνολικά όλα τα σκουπίδια, γιατί και τώρα έχουμε πάρα πολλά σκουπίδια και απορρίμματα στους δρόμους. Λοιπόν, πρέπει να στηθεί η ανακύκλωση. Αυτό παίρνει κάποιο χρόνο. Δεν μπορεί να το κάνεις από τη μια μέρα στην άλλη. Το να μαζέψουμε όμως τα σκουπίδια μας με τον τρόπο που τα μαζεύουμε και όπως θα πάμε στο λίβα,
Δεν είναι ένα δύσκολο κομμάτι, είναι μια απλή διαδικασία, δεν χρειάζονται ιδιαίτερα μεγάλες μελέτες, είναι απλά πράγματα και θα το πω για να το καταλάβει και ο Ζακυνθινός λαός, που σίγουρα το γνωρίζουν, τα σκουπίδια χρειάζονται χέρια, εργάτες, να το πω έτσι, ανθρώπους να τα μαζέψουν, αυτοκίνητα και κάποια άλλα μηχανήματα. Και βέβαια χρειάζεται πεζή καθαριότητα. Παρόλο που ένα μέρος της αποκομιδής δόθηκε σε έναν ιδιώτη και δουλεύει την περιοχή του Λαγανά, όμως υπάρχουν εκατοντάδες μικρές ή μεγαλύτερες κομματερές σε όλο το νησί. Είναι απαράδεκτο εν έτη 2023 να μιλάμε ότι δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα σκουπίδια μας και να είναι παντού σκουπίδια, σκουπίδια, σκουπίδια. Και δύο λόγια και για την αποχέτευση να μας πείτε, διότι είναι ένα πολύ βασικό θέμα, μας το θέτουν συχνά και οι τηλεθεατές μας και οι αναγνώστες της εφημερίδας ημέρα. Τι μπορεί να γίνει με αυτό το ζήτημα, είτε έχει να κάνει με τα μισοτελειωμένα κομμάτια στην πόλη που δεν υπάρχει αποχέτευση, αποχέτευτικό δίκτυο, είτε και σε όλο το υπόλοιπο νησί στα πάρα πολλά σημεία που δεν υπάρχει δίκτυο. Η αποχέτευση, η αλήθεια, είναι ένα πιο δύσκολο κομμάτι. Το μεγάλο πρόβλημα γνωρίζουμε, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει στον πλάνο. Δεν είναι ένα πρόβλημα που δεν λύνεται και υπάρχουν βέβαια μικροπροβλήματα και σε άλλα σημεία του νησιού. Όπως είπατε και η πόλη, που ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης δεν έχει καν αποχετευτικό σύστημα. Θεωρώ όσον αφορά την αποχέτευση ότι χρειάζεται μια συνολική μελέτη για το νησί μας από το Κερί και το Βασιλικό μέχρι τις Βολίμες για να μας πει ένα σοβαρό μελετητικό γραφείο τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε επέκταση του υπάρχοντος βιολογικού, πρέπει να στήσουμε άλλους 2, 3, 4 βιολογικούς, πρέπει να στήσουμε έναν ακόμα. Αυτό δεν μπορούμε να το κουβεντιάζουμε στο στυλ καφενείου ή κουβέντας παρείστικης. Πρέπει να μας απαντήσουν άνθρωποι εξειδικευμένοι που θα κάνουν τη μελέτη τους για το νησί. Όμως ο πλάνος που αντιμετωπίζει το μεγάλο και το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα, πρέπει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, γιατί είμαστε διατεθειμένοι να τις κάνουμε τις παρεμβάσεις αυτές που είναι απαραίτητες για να μην ξανασυμβούν αυτά που συμβαίνουν, που δεν θυμίζουν όχι οι αναπτυσσόμενες χώρες, κάτι δυστυχώς χειρότερο. Βέβαια, πρόσφατα είχαμε και στο Λαγανά ένα επεισόδιο. Ελπίζω να ήταν τυχαίο και να μην συμβεί ξανά. Το ευχόμαστε όλοι, και αφού θίξαμε αυτά τα τρία πολύ βασικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ίδρυυση, με την αποχέτευση και με την καθαριότητα, να πάμε τώρα να δούμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, με την πόλη μας, να κάνουμε και μια όμορφη βόλτα και να τα συζητήσουμε, να μας πείτε πώς ακριβώς σκέφτεστε την επόμενη μέρα. Ο Γιώργος Τσουρουνάκης και η ομάδα του δηλώνουν ότι γνωρίζουν καλά τα προβλήματα που υπάρχουν στην πόλη και βασανίζουν τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες. Στις προτάσεις του, η νέα κυκλοφοριακή μελέτη, η δημιουργία πλωτού πάρκινγκ και η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου από το Κρυονέρι ως τα Λαζαρέτα. Κύριε Τσουρουνάκη, αφού μιλήσαμε για τα μεγάλα προβλήματα της Ζακύνθου πριν από λίγο, για την αποχέτευση, για τα απορρίμματα, για την ίδρυυση, πάμε τώρα στα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του Ζακυνθινού, αυτά που βλέπει
και ο κάτοικος της πόλης, μια πόλη αφιλόξενη, με φοβερό πρόβλημα κυκλοφοριακό, χωρίς πάρκινγκ, με ζητήματα με τους πεζόδρομους που δημιουργήθηκαν καλώς βεβαίως με το Open Mall, αλλά που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς και αν είναι νόμιμη και τι πρέπει να γίνει. Πείτε μας λίγο τη γνώμη σας, πώς ονειρεύεστε την πόλη, και δεν είναι τυχαίο που βρισκόμαστε εδώ, στο Κρυονέρι, έτσι, στο παραλιακό μέτωπο, για το οποίο έχετε να μας παρουσιάσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Όσον αφορά την πόλη, να ξεκινήσουμε από το κομμάτι της αποχέτευσης, που δεν το είπαμε πριν. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν μπορεί να μπει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διότι δυστυχώς στην Ευρώπη φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο. Μπορεί όμως να μπει σε εθνικά προγράμματα και μπορεί να γίνει με ίδιους πόρους μετά την εξυγίαση της ΔΕΙΑΣ, που αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, με αύξηση των πωλήσεων, όπως είπαμε πριν, με πωλήσεις πολύ μεγαλύτερες στο νερό, την εξοικονόμηση ενέργειας και με πολλούς άλλους τρόπους. Μετά από αυτό, έτσι είναι, η πόλη μας είναι δυστυχώς αφιλόξενη, και όχι μόνο η πόλη μας, και πολλά χωριά, ειδικά τα μεγάλα τουριστικά χωριά της Ζακύνθου, είναι αφιλόξενα, δεν έχουν πάρκι, δημιουργούνται τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα, ιδιαίτερα το απόγευμα. Πρέπει να ληφθεί μέρημνα. Κατά τη γνώμη μου, η πόλη θέλει μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη. Το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης. Όμως, επειδή τα δεδομένα έχουν αλλάξει πολύ από τότε που έγινε η μελέτη αυτή, θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πρέπει να δημιουργηθούν χώροι πάρκινγκ στις παρυφές της πόλης, πρέπει να μπουν μίνι μπας να εξυπηρετούν δωρεάν τους κατοίκους ή τους επισκέπτες της πόλης, κατά τη διάρκεια της ημέρας να παρκάρουν γύρω από την πόλη, ηλεκτρικά βέβαια μίνι μπας. Μπορούν να παρθούν και άλλα μέτρα, μπορούν να γίνουν διαγραμμίσεις, να ξεκινήσουμε με τις κάρτες των μόνιμων κατοίκων, να μπορούν αυτοί που μένουν μέσα στην πόλη να βρίσκουν ένα πάρκινγκ για να εξυπηρετούνται, για να ξεφορτώνουν τα ψώνια τους κοντά στα σπίτια τους κτλ. Στην πόλη βέβαια έχουμε λάβει μέρημνα όσον αφορά και την αποκομιδή και τα σκουπίδια, να γίνονται με ένα σύγχρονο, μοντέρνο τρόπο, να μην κυκλοφορούν αυτά τα μεγάλα φορτηγά, τα απορριμματοφόρα, που δημιουργούν τεράστια προβλήματα και κυκλοφοριακά και με οσμές, και οι κάδοι, που είναι ένα πρόβλημα σε ποιους χώρους μπορεί να μπουν. Υπάρχει πρόβλημα χώρων όσον αφορά τους κάδους μέσα στην πόλη, όμως υπάρχουν σύγχρονες μεθόδου αποκομιδής. Αυτά τα παρουσιάζουμε όλα στο πρόγραμμά μας και θα ενημερωθούν οι κάτοικοι του νησιού μας γενικότερα όσον αφορά το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Βρισκόμαστε και στο Κρυονέρι. Εδώ είναι ουσιαστικά ένα αγαπημένο σημείο, ή θα μπορούσε να ήταν ένα αγαπημένο σημείο για τους Ζακυνθινούς να απολαμβάνουν την βόλτα τους. Ωστόσο, όπως βλέπουμε όλοι μας και ξέρουμε, είναι σε μια άθλια κατάσταση. Εσείς πώς το έχετε σκεφτεί και τι ακριβώς έτσι περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά σας για αυτή την περιοχή? Ναι. Να απολαμβάνουν όχι μόνο τη βόλτα, θα έλεγα, και τη θάλασσα του Κρυονερίου, γιατί είναι μια πολύ καλή θάλασσα, όμως δεν είναι εύκολα προσβάσιμη. Βλέπετε γύρω μας τι γίνεται, η τεχνολογία όμως έχει δώσει λύσεις, υπάρχουν λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα. Εμείς έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την περιοχή, που αφορά από τα λαζαρέτα, που είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο, μέχρι και το Κρυονέρι. Θα την παρουσιάσουμε άμεσα στους κατοίκους της Ζακύνθου, και όταν λέω κατοίκους της Ζακύνθου εννοώ ολόκληρο το νησί, γιατί μην ξεχνάμε, η πόλη είναι η πρωτεύουσα του νησιού και θα πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση και όχι παράδειγμα προς αποφυγή. Η πρότασή μας όσον αφορά το Κρυονέρι, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι στη διάθεση του Ζακυνθινού λαού.
Ξέρετε, ακούσαμε τις προτάσεις σας για τα ζητήματα που ασχολούν τους ακινητούς, τα προβλήματα και που έχουν να κάνουν με τις υποδομές. Κάποια στιγμή αποφασίσατε λοιπόν να κατεβείτε να θέσετε την υποψηφιότητά σας. Συναντήσατε κάποιους ανθρώπους στα χωριά, στην πόλη, συζητήσατε. Μοιραστήκατε το όραμά σας και καταφέρατε και συγκροτήσατε μια πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Γύρω στους 380 είναι οι υποψήφοι που συμμετέχουν στον συνδυασμό σας. Πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας, τι κοιτάξατε εσείς την ώρα που συζητούσατε με κάποιους ανθρώπους και μπορεί που να σας είπαν ότι εγώ θα ήθελα, κύριε Γιώργο, να είμαι κοντά σας σε αυτόν τον αγώνα. Εσείς τι αξιολογήσατε εκείνη τη στιγμή, τι λάβατε υπόψη σας? Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση αυτών των ανθρώπων ήταν να θέλουν να προσφέρουν, να θέλουν να δώσουν στο Δήμο της Ζακύνθου και στο ζακυνθινό λαό. Όχι η προσωπική τους προβολή και η προσωπική τους εξυπηρέτηση. Έχετε εντάξει σε αυτή την ομάδα ανθρώπους που έχουν εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, αλλά και νέα άτομα, και νέους ηλικία, αλλά και νέους γενικότερα που εκφράζουν για πρώτη φορά τη διάθεσή τους να ασχοληθούν ενεργά με την αυτοδιοίκηση, έτσι? Ναι, μέσα στην ομάδα υπάρχουν και έμπειροι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαπρέψει στην τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει συγχαρητήρια και έχουν πάρει επένους για την καθαριότητα του νησιού, δεν είναι επί του παρόντος και δεν μπορούμε σε μια ωραία συνέντευξη να τα αναλύσουμε όλα, και υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, νέοι επιστήμονες, νέοι τεχνοκράτες, φρέσκες ιδέες που όλοι μαζί η εμπειρία με τις νέες ιδέες θα προχωρήσουμε για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι κοστολογημένο, τεκμηριωμένο και φτιαγμένο από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα της Ζακύνθου. Είδαμε ότι το προηγούμενο διάστημα με κάποια μέλη από αυτή την ομάδα βρεθήκατε και πρώτα απ' όλα κάνατε μια πολύ μεγάλη περιοδία σε όλο το νησί για να δείτε τα προβλήματα από κοντά. Είδαμε να υπάρχουν και γρήγορα αντανακλαστικά, δηλαδή όταν υπήρχε ένα ζήτημα ανοιχτό, πηγαίνατε εκεί μαζί με την ομάδα σας, το συζητούσατε με τους κατοίκους. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία τι σας έχει προσφέρει μέχρι στιγμής, ασχέτως το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, μέσα από αυτό το ταξίδι που έχετε κάνει τους προηγούμενους μήνες? Μέσα από αυτό το ταξίδι γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους. Μέσα από αυτό το ταξίδι μάθαμε όλα τα προβλήματα του νησιού, όσο το δυνατόν περισσότερα θα έλεγα. Και βάσει αυτών των προβλημάτων κατατίσαμε και το πρόγραμμά μας. Ήταν βασικό κομμάτι για μας να ακούσουμε τη φωνή του λαού. Είναι ό,τι καλύτερο, και να εμπλέξουμε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε και τώρα και στο μέλλον στη λύση των προβλημάτων της Ζακύνθου. Να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συνένεση. Γιατί ξέρετε, ό,τι αποφάσεις και να παίρνεις, ό,τι νόμους και να θεσπίζεις, ό,τι κανονιστική και να κάνεις από το Δήμο, αν δεν έχεις και μια σχετικά καλή κοινωνική συνένεση, το αποτέλεσμα θα είναι αμφίβολο. Λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, να πάμε τώρα να συνεχίσουμε και να συζητήσουμε στο υπόλοιπο μέρος της εκπομπής μας τις προτάσεις και το όραμά σας για τον τουρισμό αλλά και για τον πρωτογενή τομέα. Στην ατζέντα και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Καταθέτει πρόταση για δημιουργία γραφείου αγροτικής ανάπτυξης στο Δήμο Ζακύνθου και μιλά για την ανάγκη σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Κύριε Τσουρουνάκη, όμως, Ζακύνθος δεν είναι μόνο η πόλη. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά στα χωριά μας για τους ζακυνθινούς παραγωγούς, για τους ελαιοπαραγωγούς, τους σταφυδοπαραγωγούς. Πώς, και όχι μόνο, για όλο τον πρωτογενή τομέα, για ποιον ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Πώς μπορεί ο Δήμος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους στην επόμενη θητεία? Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Δεν είναι μόνο η πόλη.
στα 2/3 του πληθυσμού του νησιού ζει στην περιφέρεια. Ένα μεγάλο κομμάτι από τους Ζεκυθινούς ασχολούνται με την τοπική παραγωγή και ένα άλλο, ίσως και μεγαλύτερο, ασχολείται συνδυαστικά με τον τουρισμό και την τοπική παραγωγή. Να πούμε ότι το νησί μας είναι ευλογημένο, έχει δυνατότητες πάρα πολύ μεγάλες, έχουμε σε μεγάλες ποσότητες λάδι, αυτός ο πράσινος χρυσός όπως συνηθίζουμε να το λέμε, είναι από τα καλύτερα λάδια στην Ελλάδα, υπάρχουν πιστοποιημένοι παραγωγοί και θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα, να πιστοποιηθούν και ελαιώνες που έχουμε ελιές 800 και 1000 χρονών, έχουν γίνει σε άλλες περιοχές. Αυτά όλα γίνονται με πρωτοβουλία του Δήμου, μπαίνει μπροστάρις ο Δήμος και βοηθάει στο να στηθούν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένα εδαφολογικό εργαστήριο στα Λαγκαδάκια που σαπίζει τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι κρίμα γιατί έχει πληρωθεί με χρήματα του ελληνικού λαού ή και του Ζακυνθινού λαού. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό να είναι σε λειτουργία και να βοηθάει τους παραγωγούς με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης του εδάφους για να γίνεται η σωστή λίπαση ή ό,τι άλλο χρειάζεται. Να πούμε βέβαια εκτός το λάδι ότι έχουμε τη σταφίδα μας, έχουμε το κρασί μας που είναι προϊόντα πολύ υψηλής ποιότητος, πολύ καλής ποιότητος και σε σοβαρές ποσότητες. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουν παραγωνιστεί και πολλοί παραγωγοί πάνε για αλλαγή καλλιέργειας ή για κάτι άλλο, όμως δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε οι Ευρωπαίοι, ειδικά πολίτες και όχι μόνο, να μην μιλήσουμε για Ασία ή Αμερική που είναι μια τεράστια αγορά, αλλά τουλάχιστον οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να ζητάνε τα προϊόντα, τα Ζεκυθινά, λάδι, κρασί, σταφίδα, από τα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη. Και βέβαια σε όλους είναι γνωστό ότι έχουμε περίπου 1.300.000 επισκέπτες στο νησί. Να πω ένα παράδειγμα, με μία χούφτα σταφίδα, αν έπαιρνε ο καθένας από τους επισκέπτες μας, δεν θα φτάνει η τοπική παραγωγή για να καλύψει όλους αυτούς τους τουρίστες ή επισκέπτες όπως θέλετε. Λοιπόν, και βέβαια δεν είναι μόνο αυτά, έχουμε και άλλα προϊόντα όπως είναι το νερεχορέμιδο, το ζακυνθινό πεπόνι και να συμπληρώσω εδώ ότι είναι κρίμα για 10 και πλέον έτη τα δημοτικά σφαγεία να μην λειτουργούν και να μην έχουν μπορέσει αρκετοί άνθρωποι που έχουν εμπλακεί όλο αυτό το διάστημα στην τοπική αυτοδιοίκηση να επαναφέρουν σε λειτουργία τα δημοτικά σφαγεία ή να κάνουμε σε έναν άλλο χώρο ίσως κάποια νέα. Γνωρίζετε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε πριν μερικούς μήνες που χάθηκε η χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Είναι όμως, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, είναι όμως βασική ανάγκη για τους ντόπιους κτηνοτρόφους να ξαναλειτουργήσουν σφαγεία στο νησί μας. Έχει μειωθεί η κτηνοτροφία πολύ το τελευταίο διάστημα και ο βασικός λόγος μείωσης της κτηνοτροφίας είναι η έλλειψη σφαγείων. Είναι πολύ κοστοβόρο για έναν κτηνοτρόφο να μεταφέρει τα ζώα του στην Πελοπόννησο, να τα σφάξει και να ξαναφέρει εδώ το κρέας και κατανάλωση. Εμείς σαν δύναμη ελπίδας έχουμε δεσμευτεί ότι στο Δήμο θα λειτουργήσουμε τμήμα αγροτικής ανάπτυξης στελεχωμένο με επιστήμονες, γεωπόνους, ικτινιάτρους, ό,τι χρειάζεται για να βοηθούν την τοπική παραγωγή. Θέλω να τονίσω ότι πρέπει ο Δήμος, το Επιμελητήριο και η Περιφέρεια σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και βέβαια και τους ιδιώτες τυποποιητές, γιατί υπάρχουν αρκετοί ιδιώτες που τυποποιούν κρασί, σταφίδα ή κάποια άλλα ζακυθινά προϊόντα όπως είναι το μαντολάτο ή το παστέλι, θα πρέπει να προωθούνται και να βρίσκουν λύσεις μέσω
του επιμελητηρίου, του Δήμου ή της Περιφέρειας στη διάθεση των προϊόντων τους και πώς θα καταφέρουν να τα φτάσουν στα ράφια των ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ. Διότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες και ο συνεταιρισμός είναι μικρές επιχειρήσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να στελεχωθούν με ανθρώπους που ασχολούνται με πωλήσεις. Θα μπορούσαν όμως να έχουν μια μεγάλη βοήθεια από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου. Οραματιζόμαστε μια άλλη Ζάκυνθο που θα αναπτύξει μια νέα πρωτόγνωρη δυναμική και θα οδηγεί τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή του Ιωνίου. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, στην ανάπτυξη του τόπου, στην στήριξη της τοπικής οικονομίας και του τουριστικού προϊόντος, ο Γιώργος Τσουρουνάκης μας μιλά για την δημιουργία οργανισμού διαχείρισης και προώθησης προορισμού και τα μεγάλα έργα που έχει ανάγκη το νησί μας για την ανάπτυξη του τουρισμού. Και καθώς ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας, κρατήσαμε για το τέλος το τεράστιο κεφάλαιο του τουρισμού, διότι στην αρχή μιλήσαμε για τα προβλήματα που υπάρχουν στις υποδομές, με τα γνωστά προβλήματα της Ζακύνθου, αλλά να ολοκληρώσουμε με το πώς θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη τομή, μια αλλαγή, μια καινούρια δημοτική αρχή στη Ζακύνθο, σε σχέση με τα έργα που έχει ανάγκη ο τουρισμός. Ποια είναι τα δικά σας σχέδια και τι διαφορετικό έχετε να μας παρουσιάσετε? Δεν μπορώ να πιστέψω, μετά από 45 χρόνια περίπου που το νησί βρίσκεται στην τουριστική αγορά, είμαστε μέσα στους 5 μεγαλύτερους προορισμούς στην Ελλάδα, να μην έχουμε έναν σύγχρονο οργανισμό τουρισμού. Τα λεγόμενα DMMO είναι οργανισμοί που μπαίνουν σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, αντλούν χρηματοδοτήσεις και μπορούν να κάνουν αρκετά πράγματα, όπως θα είμαι σύντομος και περιεκτικός. Πρώτο και βασικό, να φτιάξουμε την ταυτότητα του νησιού μας. Να κάτσουμε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί και να πούμε τι θέλουμε για τούτον εδώ τον τόπο. Πού θέλουμε να τον πάμε. Δεύτερον, πολύ βασικό, που είναι ένα από τις βασικές υποχρεώσεις ενός οργανισμού τουρισμού, είναι να παντρέψουμε την τοπική μας παραγωγή, την αγροτική μας οικονομία με τον τουρισμό. Αν δεν γίνει αυτό και είμαστε συνεχώς σε μονοπλευρή ανάπτυξη, δυστυχώς τα αποτελέσματα στο μέλλον θα είναι θλιβερά. Θα πρέπει να ξέρετε ότι το νησί δεν έχει υποδομές για να δεχτεί άλλους τουρίστες. Έχουμε 40 χρόνια περίπου με μια άναρχη τουριστική ανάπτυξη. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και όπου θέλει. Εντός εισαγωγικών, αλλά περίπου αυτό συμβαίνει. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε το αύριο. Έπρεπε να το έχουμε σχεδιάσει πολλά χρόνια πίσω. Όμως, τώρα είναι επιτακτική ανάγκη. Δεν μπορούμε να μην έχουμε σχέδια πόλης, να μην έχουμε αποχέτευση, να μην έχουμε χαράξει αγιαλούς και παραλίες, για να μπορέσουμε επιτέλους να φτιάξουμε και το χωροταξικό μας. Από εκεί και πέρα, ένας οργανισμός τουρισμού μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς άλλους τομείς, όπως είναι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι η ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών, όπως είναι τα περιπατητικά μονοπάτια και βέβαια ο οργανισμός τουρισμού σε συνεργασία με άλλους φορείς θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη λίμνη Κεριού και τις Αλικές στο Δήμο Αλικών, που είναι τεράστιες εκτάσεις και μένουν αναξιοποιητές και γίνονται εστία μόλυσης, ειδικά κατά την περίοδο τη θερινή. Από εκεί και πέρα, να πάμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, στα έργα τα οποία έχει ανάγκη ο τουρισμός, η τουριστική ανάπτυξη. Ακούμε πολύ συχνά για τις δυνατότητες που έχει Ζάκυνθος στον τομέα της κρουαζιέρας. Ωστόσο, ως γνωστόν, υπάρχουν τεράστια θέματα εκεί όσον αφορά τις υποδομές και τις υποδοχής ουσιαστικά των επισκεπτών από την πλευρά της πόλης. Ποια είναι αυτά τα μεγάλα έργα για τα οποία τουλάχιστον θα μπορούσε ο Δήμος,
είτε να κάνει κάποια πρώτα βήματα, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς να προχωρήσει στο να μπουν κάποια πρώτα θεμέλια. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Η κρουαζιέρα είναι ένα μεγάλο κομμάτι και δεν είναι μόνο το κομμάτι το πόσα χρήματα αφήνουν οι άνθρωποι που κατεβαίνουν από ένα κρουαζιερόπλοιο, είναι και πόσοι άνθρωποι θα ξανάρθουν στο νησί για να κάτσουν μία εβδομάδα ή 10 μέρες για να κάνουν τις διακοπές τους. Διότι όποιος έρχεται και βλέπει λίγο αυτό τον ευλογημένο τόπο, τον αγαπάει και θέλει να τον επισκεφτεί ξανά. Βέβαια, εμείς στο πρόγραμμά μας έχουμε προτάσεις και για την κρουαζιέρα και για τη μαρίνα που υστερεί πολύ η Ζάκυνθος σε αυτό το κομμάτι. Θα τα δείτε, είναι ήδη στο διαδίκτυο το πρόγραμμά μας, θα τα δείτε σύντομα και σε έντυπη μορφή. Να πω ακόμα ότι ένας οργανισμός τουρισμού, ένα DMMO, μπορεί να μπει μπροστάρις για την ίδρυση σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και το χειμώνα να φιλοξενούμε 200-300 φοιτητές Έλληνες και από την Ευρώπη, μεσαία στελέχη στον τουρισμό και υψηλόβαθμα στελέχη στον τουρισμό, που κάποιοι από αυτούς θα μείνουν να δουλέψουν στο νησί και θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και θα είναι μία ένεση, θα έλεγα, στη χειμερινή οικονομία της Ζακύνθου, που θα αφήνουν κάποια χρήματα στην τοπική αγορά. Κλείνοντας, κύριε Τσουρουνάκη, δύναμη ελπίδας. Ελπίζω μέσα από αυτή τη συζήτηση οι τηλεθεατές μας να γνώρισαν καλύτερα και εσάς προσωπικά, αλλά και γενικότερα για το πρόγραμμά σας και για τα σχέδια που έχετε για τον Δήμο Ζακύνθου. Θα θέλαμε να κλείσουμε με το εξής ερώτημα. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους Ζακυνθινούς, γιατί Γιώργο Τσουρουνάκη? Είναι μια δύσκολη, θα έλεγα, ερώτηση. Δεν θα ήθελα να την απαντήσω εγώ, όμως να πω δύο λόγια για μένα. Να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα 40 χρόνια, έχω προσφέρει ανάλογα των δυνατοτήτων μου στην κοινωνία της Ζακύνθου και αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα να προσφέρω όσο το δυνατόν περισσότερο με τις γνώσεις μου, με την εμπειρία μου. Θεωρώ ότι είμαι ένας πετυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας. Έχω ξεκινήσει από το μηδέν και έχω κάνει ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου. Θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω στο Δήμο Ζακύνθου και ότι μπορεί να γίνει έργο. Μην ξεχνάτε, ένας Δήμος πρέπει να είναι μια πολύ σύγχρονη επιχείρηση, με σκοπό βέβαια όχι το κέρδος. Αυτή είναι και η διαφορά του Δήμου από μια ιδιωτική επιχείρηση, με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη. Οι πολίτες πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα στο Δήμο και αυτά πρέπει να είναι ανταποδοτικά, να γίνονται έργο, να γίνεται παραγωγή έργου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Θέλουμε να φτιάξουμε έναν Δήμο ο οποίος θα είναι στο πλευρό των δημοτών, θα είναι σε θέση να αφουγκράζεται τα προβλήματα και τις ανησυχίες της κοινωνίας και να δίνει άμεσες λύσεις στα προβλήματά της. Με αυτούς τους στόχους, η δύναμη ελπίδας συνεχίζει την πορεία της στο δρόμο προς τις κάλπες.